Συνεχίζοντα την αιμονική προσήλωσή του στην επικοινωνιακή προσέγγιση και ερμηνεία τη πραγματικότητα, ο Κυριάκο Μητσοτάκη επέρεται για την ανακήρυξη τη Ελλάδα σε χώρα τη χρονιά για το 2023 από τον Economist. Μάλιστα, σε σχετική ανάρτησή του στα social media, χαρακτηρίζει αυτή την δίθεν επιτυχία ω μια αναγνώριση των προσπαθειών του ελληνικού λαού, των συνεχιζόμενων μεταρρυθμίσεων και τη προόδου τη χώρα μα. Η άκρητη αποδοχή των αξιολογικών κρίσεων ενό ιδιωτικού επιχειρηματικού ομίλου, μεγαλοειδιοκτήτης του οποίου είναι οι γνωστές famíliε Ανιέλη και Rothschild, αποτελεί από μόνη τη ατράνταχτη απόδειξη για το ποιόν μια κυβέρνηση που έχει απολέσει ή ανεριθρίαστα απεμπολίσει τον ανεξάρτητο και κυρίαρχο εθνικό χαρακτήρα τη. Θα ήμασταν πολύ πιο κοντά στην πραγματικότητα αν, αντί για ανακήρυξη της Ελλάδας σε χώρα της χρονιάς, μιλούσαμε για ανάδειξη της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε υπάλληλο της χρονιάς. Γιατί αυτό ακριβώς κάνει ο Economist από το 2013 και μετά. Βραβεύει τους πιστούς υπαλλήλους των παγκόσμιων κέντρων εξουσίας, Θυμίζουμε ότι οι χώρε τη χρονιά έχουν ανακηρυχθεί πριν από εμά: η Ουρουγουάη, η Τινησία, η Μιανμάρ, η Κολομβία, η Γαλλία, η Αρμενία, το Ουσμπεκιστάν, το Μαλάουι, η Ιταλία και η Ουκρανία. Επισημαίνουμε δε ότι η Γαλλία κέρδισε τον τίτλο το 2017 για την ανάληψη της προεδρίας από τον Εμμανουέλ Μακρόν, το αγαπημένο παιδί του Κλάους Βαμπ και των τραπεζιτών, ενώ η Ιταλία εστέφθη πρωταθλήτρια το 2021 για την αναρρίχηση στην Πρωθυπουργία του Διεθνού Τραπεζίτη Μάριο Ντράγκη. Άκρο αποκαλυπτική και εξευτελιστική για τη χώρα μα είναι και οι λόγοι βράδευση του καλύτερου υπαλλήλου το 2023. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βραβεύτηκε γιατί η εξωτερική της πολιτική είναι φιλοαμερικανική, φιλοευρωπαϊκή και επιφυλακτική απέναντι στη Ρωσία. Επίσης, γιατί με το παράδειγμά της δείχνει ότι είναι εφικτό για οποιαδήποτε κυβέρνηση να κερδίσει εκ νέου τις εκλογές, ακόμα και αν θεσπίσει σκληρές πρακτικές, δηλαδή αντιλαϊκές οικονομικές μεταρρυθμίσεις και επιδείξει συγκρατημένο πατριωτισμό. Τέλο, γιατί με τι φιλικέ προ τι αγορέ πολιτικέ τη εξασφάλισε κορυφαίε μετοχικέ αποδόσει στου ξένου επενδυτέ. Σε μια χρονιά ιδιαίτερα επώδυνη για το σύνολο σχεδόν των Ελλήνων πολιτών, με την αγοραστική δύναμη να κατρακυλάει στον Αδίρ και το χρέο να εκτοξεύεται στο Ζενίθ, με τα τελευταία απομεινάρια τη εθνική περιουσία να ξεπουλούνται υπό τον μανδύα των επενδύσεων, με το σκάνδαλο των υποκλοπών και το έγκλημα των τεμπών να παραμένουν ανεξιχνίαστα και ατιμόρυτα, η εν λόγω διάκριση και αναγνώριση αποτελεί βάναυση, προσβολή και εμπεγμό της χώρας και του έθνους. Ω Ελλήνων Συνέλευση, καταδικάζουμε τόσο τις εκ του πονηρού επεμβάσει αυτόκλητων ιδιωτών αξιολογητών στα εσωτερικά του εθνικού μα κράτου, Όσο και τη στάση υπαλληλική υποτέλεια τη κυβέρνηση Μιτσοτάκη, καθώ και τι συνήθει τακτικέ τρέβλωση τη πραγματικότητα και επικοινωνιακή εκμετάλλευση προ ιδίων όφελο και αυτοπροβολή καταστάσεων που υφίστανται και λειτουργούν ει του συνόλου των Ελλήνων πολιτών.